να έρχεται το φθινόπωρο του 13 στο γραφείο μου της Βρυξέλλες, που είναι ταξίδι και αντεβελημένο στις 12 τα μεσάνυχτα, να έρθει για να μου πει νέα για το πώς μπορεί να πενδρακεί το έργο και πώς μπορούν να ξεπεραστούν οι διαφορές οι οποίες υπήρχαν. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε σωστά λέτε με την αίτηση του ίδιου του 2007 και μας πήρε αρκετά χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε δυναμωθεί και τώρα τουλάχιστον τα έργα αυτή τρέχουν πολύ. Κάνει και μαζί του πολύ καλή δουλειά. Το δεύτερο λόγο για τον οποίο ήρθα είναι γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα στον βαθμό που γίνεται από όλη την Ελλάδα. Εμένα το φιλότερο προηγούμενο μου σε αυτή την ιδέα έχω πει δημόσια. Δυστυχώς θα σα πω το χειρότερο για το πρόβλημα τη ΔΕΗ και τη απολυτοποίηση, διότι έχω να κάνω με όλη την Ελλάδα. Με 10,5 εκατομμύρια και με το 90% των Δήμων, γιατί οι Δήμοι οι οποίοι έχουν λύσει το πρόβλημα είναι μια μειονότητα σε σχέση με το μέγεθος των Δήμων και του πρόβλημα. Εσείς εδώ δείχνετε τον δρόμο. Η φιλοσοφία δυστυχώς που υπάρχει στην Ελλάδα είναι όχι στην δική μου αμφιβολία και έχουμε χάσει δεκαετίες για να τις πρόκειται τα σκουπίδια, τις πρόκειται τα σκουπίδια από την έμπερη που κοιτάζει τελικά από το οποίο κατορθώς είναι ακόμα και σήμερα να έχουμε ακόμα ανεξέλεγκτες κομματερές, τις οποίες όμως αποφασισμένοι να κλείσουμε οπωσδήποτε, όλες, μέχρι το τέλος του 2022. Εμείς εγγύναμε πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 31 Αυγούστου τον επόμενο δεκαετή προγραμματισμό της χώρας, το Εθνικό Σχέδιο για τη Διεθνή Συνομιλία, το οποίο είναι φιλόδοξο προφανώς, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να το εφαρμόσουμε και εμπνεώνουμε και από όλα αυτά τα οποία εμάσει εδώ και καιρό να πάει στα 4 ρεύματα. Αλλά επειδή το κάνουμε, τουλάχιστον θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαλογή. Θα εισάγουμε τώρα να κάνουμε σχέδιο που θα φέρουμε κάποιους μηχανισμούς τιμολόγησης των χίδιων, των φύλων λίπνων απορριμμάτων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα αντικίνητρο και για τους πολίτες να μην πετάνε τα σκουπίδια τους όπως τους έφυγε και σταδιακά ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος Μελιαγμένης ήδη έχει ξεκινήσει, είναι πρωτοπόρος που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια για το λεγόμενο καφέ κάδο, που είναι ο κάδος για τα οργανικά, για τα τρόφιμα ουσιαστικά, ξεκινώντας από τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία για να γίνει ευκολότερη και διοίκηση γενικά στις μονάδες και να μην χρειάζεται να κάνετε όλα αυτά τα οποία μας δείξατε. Διότι η δουλειά σας γίνεται πιο δύσκολη φυσικά όταν, ας πούμε, το ξέρω, είναι στο μπλε κάδο που υποτίθεται ότι είναι ανακυκλούμενα υλικά, το 40% είναι μη ανακυκλούμενο. Δηλαδή ο καθένας πετάει ό,τι του έρθει. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε την προσπάθεια κατασκευή τέτοιων μονάδων. Έχουμε ένα σχέδιο για δημοκράτηση 17 μονάδων μέχρι το τέλος του έτους σε όλη την Ελλάδα, όταν από υπάρξεως του ελληνικού δημοσίου έχουν 6. Εσείς είστε μια από τις 6. Αντιλαμβάνεστε πόσο Ηράκλειο είναι αυτό το έργο. Γι' αυτό λέω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ειδικά από την Ελλάδα. Εσείς λοιπόν μπορείτε να εμπνεύσετε άλλες περιφέρειες και πρέπει να σας διαφημίσω. Δεν έχετε μόνο προβλήματα στην κοινωνία. Έχετε και παραδείγματα και θυσίες που είναι εναλλακτικές καλλιεργίες, που είναι κοινωνικός τουρισμός, που είναι πολλά τέτοια. Αλλά σίγουρα έχετε να δείξετε και αυτό εδώ, παρόμοιο σαν γι' αυτό υπάρχει μόνο στα Γιάννη και την Ήπειρο και στις Σέρες. Και είναι έργα τα οποία επίσης είναι συνδεδεμένα προσωπικά. Σύγχρονες μονάδες, 4 ρεύματα και μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα προστατεύει όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον αλλά και τον τουρισμό μας και θα μας προστατεύει και από την αρνητική κριτική που γίνεται. Δηλαδή, εγώ πάντα λέω ότι είναι ένα εθνικό φιλότυπο να ασχοληθεί κανείς με τα σκουπίδια. Πραγματικά αποκρούστηκε.
τοπικές εικόνες που συναντά κανείς στην Κέρκυρα, έχω πάει στη Σαντορίνη, έχω πάει στο Αίγιο. Και πράγματι προσφέρατε υπηρεσίες που την παίρνετε αυτή την ώρα προσωρινά τα σκουπίδια της Σαντορίνη, της Ρώμη, της Κέρκυρας και του Αιγαίου. Έρχονται μέχρι εδώ. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός. Είναι δύσκολο, επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να συντονιστούμε με τις περιφέρειες όλες, με τους φόθησα όλους, με τους δήμους όλους και με τους πολίτες όλους. Αλλά δεν έχουμε περιθώρια. Ξέρετε πολύ καλά και αυτές οι μονάδες, επειδή θεωρείται στην Ευρώπη ότι έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες από το επόμενο ΕΣΠΑ, πάβουν να είναι συλλέξεις. Οπότε πρέπει να τρέξουν. Γιατί στην Ευρώπη έχουν στόχο πια να περιορίσουν την ταφή στο 10%, όταν εμείς έχουμε ταφή 80%. Είμαστε εξαιρετικά πίσω, λέω κάθε φορά που έρθει στο 19ο αιώνα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και θα προχωρήσουμε χωρίς να λογαριάσουμε το πολιτικό κόστος. Το μεγαλύτερο κόστος είναι να περάσει και αυτή η προγραμματική περίοδος και να μην απορροφήσουμε τα κοινωνικά κονδύλια και να μην έχουμε κονδύλια αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό είναι ο δεύτερο λόγος. Γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω την προσπάθεια για την δίκαια μετάβαση ότι προσωπικά, εγώ, ο Γενικός Γραμματέας, ο Πρεσβειογράφος και το Υπουργείο, στηρίζουμε απολύτως τα σχέδιά σας, Δήμαρχε, και τα δικά σας για το πάρκο της κοινωνικής οικονομίας. Είναι βέβαιος ότι ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κασαπίδης, το αγκαλιάζει. Είναι κάτι που συνδέεται άνοιχτα με την καινούργια περιβαλλοντική πολιτική της Ελλάδας, συνδέεται με την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και μια πολιτική που δείχνει πως η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συνδεθεί με νέες θέσεις εργασίας. Η κυκλική οικονομία αυτό το μήνυμα στέλνει. Και το αγκαλιάσουμε αυτή την πολιτική και να είστε βέβαιοι ότι θα είμαστε μαζί σας, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το καπάσιτα και τις δυνατότητες που έχει η μονάδα, αλλά και να προχωρήσει η μονάδα και να προχωρήσει και η περιφέρεια της κοινωνίας και η διαδήμα προς τον δρόμο της κοινωνικής οικονομίας, που δεν είναι μόνο αυτό, μπορεί να δούμε και άλλα παραδείγματα. Σε όλη την περιφέρεια και αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον. Αυτά ήθελα να πω και πραγματικά φεύγω πιο χαρούμενος και πιο αισιόδοξος. Γιατί και εδώ η Ελλάδα είναι και στις άλλες περιφέρειες που μένουμε τόσο πίσω, η Ελλάδα είναι. Η Ελλάδα που πάει μπροστά πρέπει να παραδειγματίσει.